Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Απειλεί για την, αυτή είναι απειλή για την εθνική κυριαρχία για πρώτη φορά από το 1974. Δυστυχώς αυτό το οποίο συνέβη με τις δανειακές συμβάσεις, γιατί αυτό θέλω να, εκεί θέλω να επικεντρωθώ και να δείξω μια εικόνα που υπάρχει σήμερα. Με τις δανειακές συμβάσεις αυτό που συνέβη είναι, συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του πολιτισμένου κόσμου. Εάν κανείς διαβάσει την Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης όπως ονομάστηκε, η οποία είναι η βασική σύμβαση από την οποία εξαρτώνται και το μνημόνιο και όλα τα μέχρι σήμερα επικαιροποιημένα μνημόνια και τα οποία αποτελούν συμβάσεις της ελληνικής δημοκρατίας που την δεσμεύουν, αν δει κανείς αυτούς τους όρους, είναι δύο κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία δεσμεύει την Ελλάδα από πλευράς εθνικής κυριαρχίας, διότι υπάρχει μέσα ο όρος ότι η Ελλάδα ως δανειολήπτης παραιτείται αμετακλήτως και άνευ όρων, σε εισαγωγικά αυτό, όλων των ενστάσεων εθνικής κυριαρχίας απέναντι στους δανειστές. Πω και τον δεύτερο όρο, ο οποίος είναι κρίσιμος, είναι ολόκληρη η εθνική περιουσία, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν είναι, είτε αυτή είναι κινητή, είτε είναι ακινητή, είτε είναι πηγές του εθνικού πλούτου, υπόγειες, θαλάσσιες, υποθαλάσσιες, είτε είναι απαιτήσεις από ξένα κράτη, είτε είναι δικαιώματα, είτε είναι ομόλογα, είτε οτιδήποτε. Όλα υποθηκευμένα. Είναι όλα είναι δεσμευμένα. Και με την έννοια της υποθήκης, ναι, με την έννοια την εξής, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε καμία εγγύηση σε καμία άλλη δύναμη στον κόσμο, άρα είμαστε δεσμευμένοι από πλευράς οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής πλήρως, μαζί με την εθνική κυριαρχία, η Ελλάδα σήμερα είναι 100% δεσμευμένη. The plane landing at Athens Airport, which get an official from the Commission, go in, they meet the Greek government, and they tell the Greek government what they may or may not do. You have killed democracy in Greece. You have three part-time overseas dictators that now tell the Greek people what they can and can't do. It is totally unacceptable. I think we have seen some statesmanship, for instance, if it comes to the negotiations about the name issue. It's about, restructuring of borders, and this is always something which is very crucial and critical for citizens. So here we need statesmanship, but we also need statesmanship to understand that there must be some changes in societies. There must be some changes in mentalities in order. Όταν έγιναν οι πρέσπες, πάρα πολύ. Πάλι να ανοίγετε τώρα καινούργια θέματα, κύριε Υπουργέ. Μην πούμε τα ίδια τώρα. Τα έχουμε συζητήσει. Εγώ, ο Άδωνος Γεωργιάδης, που με κατηγορούν, πήγαμε με την εσείς είστε κατά των πρεσπών, το έχουμε πει. Έβγαινα σε εκπομπές, έβγαινα στο Βελίδιο
Και έλεγα δεν είναι προδότες και δεν επιτρέπω να λέτε τέτοια για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ανταλλάξτε το Σκοπιανό με τις μειώσεις των συντάξεων. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 1. Έχει καταληθεί το Σύνταγμα στην Ελλάδα, κύριε Κασιμάτη? Κοιτάξτε, έχει καταληθεί στην Ελλάδα από το 2010 με τα μνημόνια. Διότι από τότε ακριβώς μπήκαν όροι οι οποίοι ουσιαστικά κατέλυαν το Σύνταγμα και την κυριαρχία της Ελλάδος. Λοιπόν, επομένως δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος και το Σύνταγμά μας είναι υπό αναστολή. Αυτό φάνηκε από όλα τα μέτρα τα οποία τα οικονομικά που πήραν από τότε και φαίνεται και τώρα με τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται για τον κορονοϊό. Σήμερα καταλύονται οι αρχές νομιμότητας διεθνώς. Και αυτό το πείραμα άρχισε από μας και άρχισε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες με την κρίση του 2008. Από τότε γίνεται παγκοσμίως ένα σχέδιο, εφαρμόζεται ένα σχέδιο κατάλυσης των αρχών νομιμότητας που είχαν θεσπιστεί με τις εμπειρίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τον ΟΗΕ και μπήκαν και στα συντάγματα ως συνταγματικά δικαιώματα. Και ήταν η εγγύηση της δημοκρατίας, η εγγύηση της κυριαρχίας και η εγγύηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. You're not welcome in our island. Not welcome. Because we don't agree that you will change our nationality and our land. We are Greece and we want to remain Greece. We know what you're about to sign. And this should be really, really shame on yourselves coming here and doing what you are doing here on our island. This is our country, not yours. And you should be very ashamed of what you're doing. No, actually, you are establishing a whole town for those people that they are illegally passing the borders. That's what you're doing. Well, it's important that we It's very important to stop them away from Greece and Turkey. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.